Είπα την αρχή πως είναι μια από τις ευτυχισμένες μου στιγμές απόψε, Μανώλη. Και είναι. Καθώς βλέπω να παίζεις, προσπαθώ να θυμηθώ κάποιες στιγμές έτσι από τη ζωή τη δική μας. Και κάποια πράγματα που μου έχεις πει κατά καιρούς. Και θα ήθελα να μοιραστούμε κάποιες... Έχουμε κάποια τηλέφωνα στον αέρα. Να ακούσουμε, να παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Δεν μπορεί να περάσει το τηλέφωνο, ναι. Παρακαλώ. Δεν ακούω καθόλου. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, ναι, καλησπέρα από Ρέθυμνο. Ναι. Ο Μανώλης Παπυράκης, ο γιατρός είμαι. Μανώλη Παπυράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παίρνεις τηλέφωνο. Να πω ότι είσαι ο γνωστός γιατρός της πόλης του Ρεθύμνου, ο Μανώλης ο Παπυράκης, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου και ένας άνθρωπος που κυριαρχεί στην κοινωνική ζωή του Ρεθύμνου. Και ξέρω πως θα με μαλώσεις, αλλά θα πρέπει να το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Γιώργη, είπα πως... να μην μιλάμε για μένα απόψε, γιατί με φέρνει σε δύσκολη θέση πάντα, ξέρεις. Γιατί επειδή ξέρω που με αγαπάς, ίσως μου αποδίδεις περισσότερα πολλές φορές από όσα πρέπει. Και με φέρνει σε δύσκολη θέση. Αλλά απόψε ειδικά. Μανώλη, θα μου επιτρέψεις όμως να πω, ξέρω ότι σκοντάφτω στη μετριοφροσύνη σου, αλλά εγώ δεν μπορώ να μην πω δύο κουβέντες μόνο ότι. Ήσουν πρόεδρος στο Συμβούλιο Κρίσεων και ότι ένας εσύ, δύο ο Μακαρίτης ο Σμυρνάκης και τρεις ο Κυριάκος ο Βερβιδάκης από τα Χανιά σαν πρόεδροι του Συμβουλίου Κρίσεων δεν εδεχτήκετε αμοιβή. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό το πράγμα, Μανώλη. Και θα ήθελα να σου πω πως χαίρομαι για τη γνωριμία. Και πάμε τώρα να πεις ό,τι θες για τον Μανώλη. Ας είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Για τον Μανώλη τον Κακλή. Για τον Μανώλη τον Κακλή. Τι να πω για τον Μανώλη Κακλή. Ο Μανώλης Κακλής είναι ο γνωστός καταξιωμένος καλλιτέχνης που προσφέρει χρόνια στην κριτική μουσική. Είναι ο αυθεντικός, ο παραδοσιακός, ο γνήσιος κριτικός λαϊκός καλλιτέχνης. Αλλά... υπάρχουν πάρα πολλοί κριτικοί καλλιτέχνες και απόψε έχετε τόσους πολλούς στη σύνθεσή σας. Πράγματι. Για το Μανώλη τον Κακλή ήθελα να πω ότι έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που θα πρέπει κανείς να τα σημειώσει και που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Ένα από αυτά είναι η υπερβολική ευαισθησία του. Ο Μανώλης ο Κακλής ό,τι δημιούργησε, ό,τι είπε, ό,τι έκανε μέχρι τώρα έχει βάλει μέσα την ψυχή του, έχει βάλει μέσα την καρδιά του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η σεμνότητά του. Ο Μανώλης ο Κακλής, ό,τι και αν πέτυχε, όσο και αν ανέβηκε, παρέμεινε ένας απλός λαϊκός άνθρωπος μπροστά και πάντα μαζί με τον άνθρωπο του χωριού και τον άνθρωπο το λαϊκό της πόλης. Τον απλό άνθρωπο, τον ναι. Απλό άνθρωπο. Και ένα τρίτο του χαρακτηριστικό που κατά κάποιο τρόπο τον βοήθησε και βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και σήμερα, είναι η μεγάλη του δύναμη. Η δύναμη που έχει μέσα του. Και η δύναμη αυτή που το βοήθησε και κατάφερε και ξεπέρασε ή απομόνωσε τον πόνο του, τον πόνο που ξέρουμε ότι όλοι πως πέρασε και κατάφερε να δώσει πάλι μια γραμμή μπροστά, να σταθεί στα πόδια του, να κοιτάξει ψηλά και να δημιουργεί και να συμμετέχει πάλι μέσα στην κοινωνική ζωή της Κρήτης, μέσα στη δημιουργία της κριτικής παράδοσης. Εμείς οι φίλοι του, γι' αυτό τον ευχαριστούμε πολύ. Και πιστεύω ότι όχι μόνο εκεί οι φίλοι του, γιατί έχει πολλούς φίλους ο Μανώλης, αυτοί ίσως είναι αυτοί που τους σταθήκανε δίπλα του πάντα, πιστεύω ότι σταθήκανε και θα τους στέκονται πάντα δίπλα, γιατί ο Μανώλης ο Κακλής πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει στην κριτική μουσική. Θα πρέπει να δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους που το χρειάζονται να τον ακούνε. Να τον ακούνε και στη χαρά τους και στη λύπη τους. Γιατί το χαρακτηριστικό της δικής μας μουσικής είναι ότι μας δίνει μια συμμετοχή και στο ξεφάντωμά μας αλλά και για την παρηγοριά μας. Να είσαι καλά. Κύριε λοιπόν, Παπυράκη. Εγώ ήθελα να πω μια καλησπέρα σε όλους σας. Σε σένα ειδικά να εκφράσω τα συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνεις τη γενικότερη στην κριτική παράδοση και σε όλα τα παιδιά εκεί
Να πω την καλησπέρα μου, να με συγχωρέσουν που δεν μπορώ βέβαια να μιλήσω για κάθε ένα από αυτούς ξεχωριστά. Όλοι έχουν τη δική τους ιστορία στην Ελλάδα. Ακριβώς. Απόψε είναι βραδιά για το Μανώλη. Και θέλω τώρα που μιλάς, Μανώλη Παπυράκη, για τους άλλους, να πάρω την. Να εκμεύσω τη δέσμευση από τους Κατσαμάδες ότι θα τους έχω σε μια άλλη εκπομπή, να είναι εκείνοι οι τιμόμενοι απόψε, μια άλλη βραδιά. Γιατρέ Ανεμακού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και πάντα ξέρω ότι η γλώσσα σου με ευγένεια και με χάρη και αρετή μιλεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μανώλη, πάντα. Χίλια ευχαριστούμε τον Μανώλη τον Παπυράκη. Μου ειδοποιούν ότι έχουμε κι άλλο τηλέφωνο, να το ακούσουμε ή να πάμε με διαφημίσεις. Να πάμε με διαφημίσεις, αλλά πιο μπροστά. Να πω κάτι που έχει σχέση με τον Μανώλη τον Κακλή. Πάει καιρός, κυρίες και κύριοι, που μαζί με τον Κώστα τον Ζιλιμπινάκη, που απόψε είναι εδώ, ο Μανώλης έφερε στο Βενιζέλιο ένα μικρό αλβανάκι, ένα μικρό παιδί 7-8 χρονών που είχε κάποιο πρόβλημα πολύ σημαντικό υγείας και το φέρανε για να το προστατεύσουν. Κάναμε ό,τι κάναμε και όταν ήταν να φύγουν από το νοσοκομείο είπα στο Μανώλη μια μαντινάδα, μια μαντινάδα του Γιώργη του Σταυρακάκη. Λένε στη φεύγα του ο καιρός, είναι γιατρός του πόνου. Μα εγώ πονώ για δεν γλουθά η σκέψη μου του χρόνου. Μου κοίταξε ο Μανώλης και μου είπε, ποτέ μου Γιώργη δεν ελόγιασα πως έχει αντριά ο πόνος και πως κρατεί το φάρμακο να μου το δώσει ο χρόνος. Μεγάλες μορφές του χώρου της κριτικής μουσικής, όπως μεγάλες μορφές επίσης ο Μανώλης ο Βερδινάκης και ο Γιώργης ο Μιχελάκης, ο καθένας με τη δική του μουσική ιστορία. Αυτοί συνοδεύουν απόψε τον Μανώλη τον Κακλή, που ξαναβγαίνει μετά από τόσο καιρό στην τηλεόραση. Έχουμε όμως ένα τηλέφωνο να το πάρουμε στον αέρα, παρακαλώ. Καλησπέρα Γιώργο. Καταρχήν, Γεωργία Λουλάκη είμαι. Γεωργία, πολύ σε ευχαριστώ. Τι κάνεις, Γιώργο. Να είσαι καλά, πολύ καλά. Από τόσα χρόνια. Χρόνια πολλά, πραγματικά. Καλά, ευχαριστώ. Έβγαινες παλιότερα στο ραδιόφωνο, στις εκπομπές μου, έχεις χαθεί. Απόψε έκανα μια παραχώρηση για ένα μεγάλο χατήρι και το ξέρεις. Θα πω μερικές μαντινάδες στο Μανώλη. Ναι. Έγινε, λέει, απόψε η θελιά. Πού σφίγγε το λαιμό μου. Και ξαναβγήκε φυσικό γέλιο στο πρόσωπό μου. Απόψε είναι η βραδιά ξεχωριστή από τις άλλες. Και αντί για μυρολοϊτά θα λέμε μαντινάδες. Δεν βρίσκω λόγια τη χαρά να την περιγράψω. Τάξε πως έχω στόμους μου φτερά και θα πετάξω. Και μια τελευταία για το Μανώλη. Ναι. Και με σπασμένα τα φτερά Μανώλη Κακλή. Να σε καλά. Να μην πατεί στο χώμα. Και με σπασμένα τα φτερά να μην πατεί στο χώμα. Που να απομένει η μοίρα σου με ανοιχτό το στόμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Όλους. Καληνύχτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας μη σε ξέρω, σε ευχαριστώ. Από εκεί που κατάγεσαι, δεν τα περίμενε κανείς. Ο σύνδεκνός ο Λευτέρης, γιατί έχω πολλές μαντινάδες εδώ, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα πάνω. Όλοι έχουν εικονίσματα και προσκυνούν απάνω, μα εγώ Κακλία μας εδώ την προσευχή μου κάνω. Λέει από τον Αποκόρονα ο σύνδεκνός σου Λευτέρης. Η καπετάνης από τα Χανιά φιντάνει από βασιλικούς να κάνεις την καρδιά σου, να τσιμιράζεις τσιαθούς που μοιάζουν τσι δικιά σου. Να είναι καλά. Ο Γιώργης ο Καμπιανάκης από τα Χανιά έχει αντάρτισα καρδιά και τον νικά τον πόνο. Εύχομαι στα χείλη σου να ανθεί το γέλιο μόνο. Ευχαριστώ Γιώργη. Η Σπαντιδάκη Δέσποινα, φωτιά που σβήνει με νερό όση ζημιά κι αν κάνει, να συγκριθεί με του καημού μικρίνε και δε φτάνει. Και άκου μια καταπληκτική για σένα Μανώλη. Χρυσέ μου αητέ, έχεις φτερά που ό,τι καιρό κι αγκάνει, το πέταγμά σου στους ουρανούς ποτέ δεν θα λιγάνει. Ευχαριστώ. Καταπληκτική μαντινάδα. Πολλούς χαιρετισμούς έχεις από το Γιώργη από Τσιμήρες και λέει υπομονή, ενώ λέει μια καταπληκτική μαντινάδα για τον Θανάση το Σκορδαλό που λόγω των ημερών να την πω, έσβησε μπλιό και δεν φυσά ο άνεμος στο σπίλι και δεν θα σβήσει σκορδαλέ, και δεν θα σβήσει σκορδαλέ του τάφου το καντήλι. Ο Αντώνης ο Τζερμιάς από τις Μύρες, μια εκπληκτική μαντινάδα Μανώλη, και αναφέρεται σε όλους σας, Κρήτη μου τα θεμέλια σου γίγαντες θα βαστούνε, όσοι θεοί σε κυβερνούν τόσοι σε κατοικούνε. Μπράβο Αντώνη Τζερμιά. Και από τα Χανιά και πάλι ξανάρχιξες να κελαϊδείς τη Κρήτης μας αηδώνει, κι ας είναι ο πόνος σου βαρύς και την καρδιά σου λιώνει.
Τον πόνο κάνουν μοιρασιά οι αδικοί σου φίλοι, για να έρθει το χαμόγελο ξανά στα δυο σου χείλη. Και τις μαντινάδες είναι πάρα πολλές. Θα μας φάνε την ώρα. Παρά τα αυτά, να έρχονται μαντινάδες. Στα διαλύματα θα διαβάζω, στα μεσοδιαστήματα. Στο κινητό μου έρχεται μια πολύ ωραία μαντινάδα. Έρχεται από τον Μανώλη το Βάρδα, που τόσες φορές έχω αναφερθεί σε αυτόν, κυρίες και κύριοι. Ο Μανώλης ο Βάρδας είναι ο δάσκαλος από τον Άγιο Νικόλαο που έχασε το Γιάννη του, μόλις 19 χρονών. Και λέει, είναι μεγάλος ο καημός, κενό περνά ο χρόνος, δε χαμηλώνει δυστυχώς μες στο ποτήρι ο πόνος. Έτσι είναι, Μανώλη. Να είναι καλά. Να είναι καλά και πάμε σε ένα τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι. Γιώργο. Είσαι ο Δημήτρης ο Παπαδάκης. Καλησπέρα. Δημήτρη, είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου που βγαίνεις σε αυτή την εκπομπή και ξέρω την αγάπη που έχεις και για τα κριτικά πράγματα, αφού είσαι ανιψός του Γιώργη του Παπαδάκη, αυτής της μεγάλης μορφής στον χώρο της Λύρας, αλλά ξέρω και την αγάπη σου στο Μανώλη τον Κακλή. Δημήτρης, ακούμε. Γιώργο, να καλησπερίσω εσένα, την παρέα σου όλη, και θα αφιερώσω στο Μανώλη τον Κακλή αυτό το κριτικοαναθρεμένο γίγαντα της κριτικής μουσικής. Μια μαντινάδα που ζήτησα από την Άννα την Κουτσαφτάκη να μου τελειώσει. Ω, Παναγία μου. Την πρώτη μισή έχω πει εγώ, τη δεύτερη μισή μου την έστειλε με τον πατέρα της σήμερα. Ναι. Πληγή που ανοίγει ο θάνατος, ο χρόνος δεν πηγαίνει. Κι αν γιατρευτεί εξωτερικά, μέσα ανοιχτή υπομένει. Γιώργο, δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Είμαι δίπλα μου ο πατέρας της Άννας, ο Γιώργος ο Κουτσαφτάκης. Έχει γράψει δύο μαντινάδες για τον Μανώλη. Να πω ότι χαίρομαι όποτε βλέπω και εσένα και τον Μανώλη τον Κακλή. Και μια μικρή παραγγελία στον Γιώργο τον Βογιαζή. Επήγα τον κάτι εκεί που μου είπε, αλλά ευτυχώς από του κλούθουμε και για γέρα στο σπίτι. Γιατί δεν θα χάσει τον δρόμο. Θα το πει μετά, θα το πει. Λοιπόν, πάρε τον Γιώργο. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή. Γεια σου, Δημήτρη. Ναι, καλησπέρα Γιώργο. Γιώργη Κουτσαφτάκη, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου και πολλά πολλά συγχαρητήρια για την Άννα την κόρη σου, αυτό το μοναδικό στολίδι και της οικογένειάς σου, αλλά και της κοινωνίας της Κρήτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να θυμίσω μόνο, θα μου επιτρέψεις να θυμίσω στο κοινό που μας παρακολουθεί, πως η Άννα η κόρη σου, που είναι μόλις 22-23 χρονών, έχει βγάλει αυτή την καταπληκτική μαντινάδα. Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ την έχω καταργήσει, γιατί την είπα μια φορά και έχω πληγές γεμίσει. Για να μην σας τρώγω τον χρόνο, θέλω να αφιερώσω δύο μαντινάδες στο Μανώλη τον Κακλή. Ναι. Και να του πω, γιατί τον εκτιμώ ιδιαίτερα, έπαιζε στο γάμο μου, τέλος πάντων να μην πω πολλά. Στο γάμο σου. Βεβαίως, μαζί με τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Και είπα και εγώ την ηλικία της κόρης σου, τα κάναμε μαντάρα. Όχι, δεν θα πιστέψουν ότι είσαι παραπάνω από 15 χρόνια παντρεμένος, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, θωρεί με ο κόσμος και γελώ, μα μόνο εγώ κατέχω. Τη μοίρα στα χτυπήματα ίνταλο γιος αντέχω. Αητός και να τραυματιστεί και σπάσουν τα φτερά του, πετά γιατί έχει δύναμη κρυμμένη στην καρδιά του. Πω, ξαναπες την αυτή. Αητός και να τραυματιστεί και σπάσουν τα φτερά του, πετά γιατί έχει δύναμη κρυμμένη στην καρδιά του. Αφιερώνεται αυτή και στο Μανώλη, αλλά και σε όλους όσους έχουν πόνο πάνω στην Κρήτη. Γιώργο, έχεις άλλη. Ιδιαίτερα για το Μανώλη. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά. Και εσύ να είστε καλά, καλή νύχτα. Έχουμε άλλο τηλέφωνο, παιδιά. Έχουμε άλλο ένα τηλέφωνο, το βγάλουμε, παρακαλώ. Έλα, Βιτόρο. Ποιος είναι? Φραγκιδάκης Γιώργης. Γεια σας, Κουμπάρο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως είπε ο Γιώργος ο Κουμπάρος. Να πω ότι είσαι ο γνωστός λιεράρης από τον Άγιο Θωμά, ο Γιώργος ο Φραγκιουδάκης, που κάνει αυτή την παρέμβαση και είναι προς τιμή σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο Μανώλης και εγώ. Σ' ακούμε. Η παρέμβαση μου είναι μικρή, όμως δεν μπορώ να μην πάρω τηλέφωνο αφού είδα τον Κουμπάρο μου και όλη την παρέα που έχω εκτίμηση σε όλους. Στο Βασίλη που κάνουμε 5 χρόνια συνεργασία, στο Γιώργη, στο Μανώλη, στο Γιώργη τον Βιαλάκη και σε όλη την παρέα. Και στο Μανώλη τον Βερδινάκη. Το Μανώλη τον Βερδινάκη.
το ΣΥΦΙ. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που είδα απόψε αυτό το... Αυτή την ομάδα. Αυτή την ομάδα και αυτή τη μεγάλη μορφή της κριτικής μουσικής, το Μανώλη του Κουμπάρου του Κακλή. Να σε καλά, κουμπάρε. Την αγνή ψυχή, το λεβέντη κριτικό και το αφιερώνω μια μαντινάδα. Ναι. Μάλλον δυο. Αητός που πετά ψηλά ποτέ δεν χαμηλώνει. Κι όταν ακόμα ύπουλα τον εκτυπούνε οι πόνοι. Και οι άλλοι? Οι άλλοι είναι εάν δεν κλάψεις, δεν γελάς. Γιατί η χαρά και η πίκρα είναι γειτόνι στη ζωή μια απ' την άλλη δίπλα. Να σε καλά Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Και στην παρέα την υπόλοιπη, στη φίλη στον Κωστή, στον Γιώργη, τους χαιρετισμούς μου. Και στον Ζαχάρη. Να σε καλά. Σ' αφήνω με Γιώργο γιατί έρχονται άλλα τηλέφωνα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε σε άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γιώργη, καλά είσαι. Ποιος είναι? Προσωπασής είμαι. Ο... Νίκο. Καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου σε όλη τη συντροφιά και πέρα. Νίκο, Νίκο, πριν πεις οτιδήποτε, να πω εγώ για να ακούσει όλη η Κρήτη ότι όταν οργανώσαμε, και είναι προς τιμήν των καλλιτεχνών, όταν οργανώσαμε τις τρεις βραδιές το περασμένο καλοκαίρι στο κέντρο του Μανώλη, σε μια προσπάθεια να τον πείσουμε να ξαναγυρίσει στα μουσικά πράγματα της Κρήτης, δεν ξεχνώ, Νίκο Σοπασί, πως ήσουν εκείνος που τελικά τον ανέβασε πάνω στο πάλκο. Και εγώ τουλάχιστον σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, Θείο Μανώλη, την καλησπέρα μου. Γεια σου, Θείο μου. Γεια σου, Νίκο μου. Γεια σου, αδέρφη μου. Γεια σου, να είσαι καλά. Σε όλους τους συναδέλφους, για να μην καθυστερούμε, την καλησπέρα μου τα πέρα. Σε ευχαριστώ. Εγώ, μα την άλλα, δεν έχω να πω. Καλησπέριζω για τον Κώστα, τον Τσιμιντήλη. Τον Τσιμιντήλη. Ναι. Να είσαι καλά. Καλώς όρισες. Να είσαι καλά. Σε όλους, σε τρεις που βλέπω τώρα, καλησπέρα σας. Θα σε έχω την ερχόμενη αυτή, θα είσαι μαζί με το Μανιά στην εκπομπή, την ερχόμενη Τετάρτη. Τι έχετε κάνει, την ερχόμενη, να ετοιμάζεστε. Δεν μου παίρνει, την από πάνω Τετάρτη μου. Την από πάνω, ναι, ωραία. Έτσι μου είπε. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή βραδιά. Γεια σας. Έχουμε άλλο τηλέφωνο, παιδιά. Ειδοποιήστε με αν έχουμε άλλο τηλέφωνο. Έχουμε, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Νίκος Ηλιάκης είμαι, ο πρόεδρος του Παγκριτίου Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών. Νίκο, τι κάνετε? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζω την όμορφη παρέα σας και τον ιδιαίτερα καλεσμένο σας, τον Μανώλη τον Κακλή. Ξέρω ότι είσαι ευγενής, αλλά ότι ξέρεις να τιμάς και σε τέτοιο βαθμό τους καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, πολύ σε ευχαριστώ. Και είναι τιμή και για μένα, προσωπικά, που ακούγεσαι αυτή την ώρα στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για το Μανώλη τον Κακλή, πιστεύω, και θα ήθελα να πω εκ μέρους του Παγκρίτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής ότι ο Μανώλης ο Κακλής έχει προσφέρει πολλά στη μουσική του τόπου μας, αλλά και στο σύλλογό μας. Από το παρελθόν είναι σε όλους τους συναδέλφους ιδιαίτερα αγαπητός. Ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, να μας δίνει πάντα επιτυχίες και ο σύλλογός μας είναι ευτυχής που έχει ανθρώπους σαν τον Μανώλη τον Κακλή. Να είσαι καλά, Νίκο. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εύχομαι, επειδή είσαι νεοεκλεγής πρόεδρος του Συλλόγου των Καλλιτεχνών της Κριτικής Μουσικής, εύχομαι μια θητεία ιδιαίτερα γόνιμη για το καλό του Συλλόγου. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο πάντα με όραμα για τα μουσικά δρόμενα του τόπου μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις, γιατί και πυγμή έχεις και όρεξη για δουλειά και οι ιδέες δεν σου λείπουν. Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι και εγώ και η εκπομπή θα είναι στο πλευρό του Συλλόγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Έχουμε άλλο τηλέφωνο? Δεν έχουμε. Να πάμε στον Γιώργο τον Βογιατζή. Δύο κουβέντες, Γιώργο, για το ποιος είναι ο Μανώλης ο Κακλής. Ήθελα να πω δύο ματινάδες, αλλά τις ξέχασα στον δρόμο, γιατί οδήγανε ο Μανώλης ο Κακλής. Τώρα τι αισθάνομαι για το Μανώλη τον Κακλή? Το ξέρω. Αυτό είναι αιχμή τώρα, μομφή, ότι οδήγανε ο Μανώλης. Άλλο αυτό. Άλλο. Τον αισθάνομαι σαν αδερφό μου και τα κλείνει όλα. Να πάει το μικρόφωνο στον Ζαχάρη, να ακούσουμε για την άποψη του Ζαχάρη. Ήδη έχουν πει πολλά. Και με ματινάδες και με λόγια όλοι φίλοι, αλλά και πάλι είναι λίγα. Και όσα και να πούνε για το Μανώλη τον Κακλή είναι λίγα. Είμαι ευτυχής που είναι φίλος μου και συντεκνός μου. Και εγώ τελευταίος από ότι με τον Μανώλη τον Κακλή συνδεδεμόμαστε πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι και έχουμε πει το ίδιο ποτήρι και δυο. Και τον αγαπώ πολύ. Γεια. Yeah. Ο Κώστας
Ο Κώστας ο Ζηλιμπινάκης, κυρίες και κύριοι, δεν θα ξεχάσω σε μια πικρή ώρα στη ζωή του Μανώλη που ήταν επί 48 ώρες άυπνος και αμίλητος. Γιατί εκείνος ξέρει από πόνο, είπε μια κουβέντα. Είδε μια μέρα το παλικάρι του να το σκοτώνουν στο μετρό της Νέας Υόρκης, το μοναδικό του παιδί. Μανώλη, πάμε, παίξτε.